Αριθμοί, κεφάλαιον Ιωταθήτα. Και ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν και Αρών λέγον, αυτή η διαστολή του νόμου, όσα συνέταξε Κύριος λέγον, λάλησον της Ιης Ισραήλ, και λαβέτωσαν προς εδάμαλην πυράν άμωμον, ήτης ουκ έχει ένα αυτιμόμον, και ουκ επευλήθη επ' αυτήν ζυγός. Και δώσεις αυτήν προς Ελεάζαρ τον ιερέα, και εξάξουσιν αυτήν έξω της παρεμβολής εις τόπων καθαρών, και σφάξουσιν αυτήν ενώπιον αυτού. Και λείψετε Ελεάζαρ από το αίματος αυτής, και ρανεί απέναντι του προσώπου της σκηνής του μαρτυρίου από το αίματος αυτής επτάκης. Και κατακάφσουσιν αυτήν εναντίον αυτού, και το δέρμα και τα κρέα αυτής και το αίμα αυτής συντικόπρο αυτής κατακαυθήσετε. Και λείψετε ο ιερεύς ξύλων κέδρινων και ίσοπων και κόκκινων και εμβαλούσιν εις μέσον του κατακάβματος της δαμάλεως. Και πληνεί τα ημάτια αυτού ο ιερεύς και λούστε το σώμα αυτού ύδατη και μετά ταύτα εισελεύσετε εις την παρεμβολήν και ακάθαρτος έστε ο ιερεύς έως εσπέρας. Και ο κατακαίων αυτήν πληνεί τα ημάτια αυτού και λούσετε το σώμα αυτού και ακάθαρτος έστε έως εσπέρας. Και συνάξει άνθρωπος καθαρός την σποδόν της δαμάλεως και αποθήσει έξω της παρεμβολής εις τόπων καθαρών και έστε τη συναγωγή ιών Ισραήλης διατήρησιν υδρορραντισμού, άγνισμα εστί. Και ο συνάγων την σποδιάν της δαμάλεως πληνεί τα ημάτια αυτού και ακάθαρτος έστε έως εσπέρας. Και έστε της Ιης Ισραήλ και της προσιλήτης προσκυμένης νόμιμων αιώνιων. Ο απτόμενος του τεθνικότος πάσης ψυχής ανθρώπου ακάθαρτος έστε επτά ημέρας. Ούτως αγνισθήσετε τη ημέρα τη τρίτη και τη ημέρα τη εβδόμη και καθαρός έστε. Εάν δε μη αφαγνιστεί τη ημέρα τη τρίτη και τη ημέρα τη εβδόμη, ου καθαρός έστε. Πάσο απτόμενος του τεθνικότος από ψυχής ανθρώπου, εάν αποθάνει και μη αφαγνιστεί, την σκηνήν Κυρίου εμίανεν. Εκτριβήσετε η ψυχή εκείνη εξ Ισραήλ, ότι ίδρο ραντισμού, ου περιεραντίσθη επ' αυτόν, ακάθαρτος εστίν, έτι η ακαθαρσία αυτού εν αυτό έστι. Και ούτως ο νόμος. Άνθρωπος εάν αποθάνει εν οικία, πάσο εισπορευόμενος εις την οικίαν και όσα εστίν εν τη οικία, ακάθαρτα έστε επτά ημέρας. Και παν σκεύωσαν εωγμένων, όσα οχή δεσμών καταδέδεται επ' αυτό, ακάθαρτα εστί. Και πας όσε ανάψετε επί προσώπου του πεδίου τραυματίου ή νεκρού ή οστέου ανθρωπίνου ή μνήματος, επτά ημέρας ακάθαρτος έστε. Και λείψονται το ακαθάρτο από της ποδιάς της κατακεκαυμένης του αγνισμού και εκχαιούσιν επ' αυτήν είδωρ ζώνης σκεύος. Και λείψεται ίσοπον και βάψεις το είδωρ ανήρ καθαρός και περιρανεί επί των οίκων και επί τα σκεύη και επί τα ψυχάς όσε ανώσιν εκεί και επί των ημένων του οστέου του ανθρωπίνου ή του τραυματίου ή του εδεθνικότος ή του μνήματος και περιρανεί ο καθαρός επί των ακάθαρτων εν τη ημέρα τη τρίτη και εν τη ημέρα τη εβδόμη, και αφαγνιστήσετε τη ημέρα τη εβδόμη, και πληνεί τα ημάτια αυτού, και λούσετε ύδατη, και ακάθαρτος έστε έως εσπέρας. Και άνθρωπος, όσε αν μιανθεί και μη αφαγνιστεί, εξολοθρευθήσετε η ψυχή εκείνη εκ μέσου της συναγωγής, ότι τα Άγια Κυρίου εμίανεν, ότι ίδρο ραντισμού, ου περιραντίστη επ' αυτόν, ακάθαρτος εστί. Και έστε ημίν νόμιμον αιώνιον, και ο περιραίνων ίδρο ραντισμού πληνεί τα ημάτια αυτού και ο απτόμενος του ύδατος του ραντισμού ακάθαρτος έστε έως εσπέρας. Και παντός ου εανάψετε αυτού ο ακάθαρτος ακάθαρτος έστε και ψυχή απτωμένη ακάθαρτος έστε έως εσπέρας.